Μια ειδική τιμητική εκδήλωση έλαβε χώρο το απόγευμα της Τετάρτης προς τιμή των καθηγητών Νικολάου Παπαντονίου και Στέφανου Γερουλάνου από το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Αμφιθέατρο Ιπποκράτη στη Βιώπολη, στη Λάρισα. Σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα για το τμήμα Ιατρικής. Υλοποιώντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και της Συγκλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακηρύσουμε ως επίτιμους διδάκτορες δύο εξαιρετικούς επιστήμονες, τον κύριο Στέφανο Γερουλάνο και τον κύριο Νίκο Παπαντονίου. Γνωστή διεθνώς. Καθηγητής με ευτικής γυναικολογίας Αλέξανδρος Δαπόντε προλόγησε τον κύριο Παπαντονίου, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για το έργο που έχει επιτελέσει πάνω στον τομέα της μευτικής. Είναι ιδιαίτερη χαρά σήμερα γιατί τιμούμε δύο εκλεκτούς συναδέλφους, έναν καθηγητή χειρουργικής και έναν καθηγητή μευτικής και γυναικολογίας, οι οποίοι έχουν και την ξεχωριστή κοινωνική δραστηριότητα ότι συμμετέχουν στο Ιπποκράτειο Ίδρυμα και τη διεθνή απήχησή του. Η ανάγνωση της εισήγησης, του ψηφίσματος και της αναγόρευσης και επίδοσης των τίτλων και του επιτυβενίου έγινε από τον πρόεδρο του τμήματος Ιατρικής, καθηγητή Θεόφιλο Καραχάλιο. Ο τιμόμενος πραγματοποίησε ομιλία με θέμα τα δικαιώματα του εμβρίου. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είμαι εδώ. Εκπροσωπώ το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της ΚΟΜΕ, το οποίο έχουμε πολύ στενή συνεργασία με τη Λάρισα και πολλά εξέχοντα στελέχη εδώ του ΔΕΠ της Λάρισας έρχονται κάτω στην ΚΟΜΕ. Και συμμετέχουν ενεργά όπως σε 10 μέρες που έχουμε την Ιπποκρατική Εβδομάδα κάτω στην ΚΟ. Ακόμη αποδόθηκε έπαινος προς τον καθηγητή Στέφανο Γερουλάνο από τον καθηγητή Αγγιοχειρουργικής Αθανάσιο Γιαννούχα. Η ανάγνωση της εισήγησης του ψηφίσματος και της αναγόρευσης και επίδοσης των τίτλων και του επιτυβενίου έγινε επίσης από τον πρόεδρο του τμήματος Ιατρικής, καθηγητή Θεόφιλο Καραχάλιο. Που να σου δώσουν τον τίτλο του επιτήμου διδάκτορος είναι η υψηλότερη τιμή που μπορείς να κάνεις σε ένα δάσκαλο. Είναι κάτι το οποίο είναι φοβερά συγκινητικό για αυτόν ο οποίος το αποδέχεται και είναι μια ιδιαίτερη ημέρα και για τον κύριο Παπαντονίου και για εμέ. Εν συνεχεία, ο τιμόμενος πραγματοποίησε ομιλία με θέμα τα ΔΕΕΦ Ιπποκράτης.